Καλέ, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και τούτο εδώ είναι άλλο ένα βιντεάκι συν plus size haul, γιατί και οι χοντρές έχουμε ψυχή. Καταρχάς ξέχασα να ανάψω το φωτάκι μου, αλλά δεν ξανασηκώνομαι, έχω σηκωθεί 55.000 φορές γιατί όλο κάτι ξεχνάω, οπότε αυτό θα είναι το background. Στραβώ, θεόστραβω, αλλά δεν βαριέσαι. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη, θα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι Spring Edition, Spring slash Summer θα το έλεγα. Είναι ανοιξοκαλοκαίρι το haul αυτό, γιατί τα ρούχα, κάποια από αυτά τα ρούχα φοριούνται και άνοιξη και καλοκαίρι, κάποια όχι, κάποια επίσης έχω να σας δείξω διάφορα σκουλαρίκια τα οποία ψώνισα και δύο ζευγάρια παπούτσια από το Shein. Όλα αυτά, το top που φοράω είναι από τον Μπούχου. Ή θα το έχετε δει ήδη ή θα το δείτε μετά από αυτό. Θα το γυρίσω βέβαια γιατί με παχαίνει, αλλά τώρα έτσι για το εφέ εδώ πάνω που γράφει πάρα πολύ ωραία στην κάμερα, είναι και ανοιξιάτικο, οπότε μια χαρά. Και το κραγιόν που φοράω, επειδή θα με ρωτήσετε, είναι NYX Lingerie XXL. Ένα ωραίο φούξια. Όνομα δεν θυμάμαι, αλλά είναι από αυτά. Νομίζω ένα τέτοιο φούξια έχει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κόσμε μου, να δείξουμε σήμερα ακόμα μία φορά πως και εμείς οι χοντρούλες, οι χοντρές, οι τροφαντές κτλ. Μπορούμε να ντυθούμε πάρα πολύ ωραία και να είμαστε έτσι ωραίες λουλουδάτες, ανοιξιάτικες. Γενικά η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι αγαπημένες μου περίοδοι από άποψη ρούχων. Πολύ λέλουδο πέφτει, πολύ λέλουδο, πολύ χρώμα και μαύρα, αλλά χρώμα έτσι off-shoulder και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχεις και μαλλί έτσι πιο ανέμελο και σγουρό να τα αφήσεις και σκουλαρίκια και χαμός. Και γενικά φοράς ένα φουστάνι, ένα σετάκι, ένα top και αμέσως σου φτιάχνει διάθεση, φρε αδερφέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο φουστανάκι που θα σας δείξω, θα σας βάλω όπως πάντα και φωτογραφία το μοντέλο να το φοράει, είναι τούτο εδώ λοιπόν, είναι έξω όμως και έχει μανικάκι, οπότε καλύπτει και το πατσό που κάνει εδώ πέρα το μπράτσο. Είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ, περισσότερο καλοκαιρινό θα το έλεγα, αλλά επειδή το μανικάκι του είναι μακρύ θεωρώ ότι εκεί Μάη φοριέται άνετα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο, γαλάζιο, λουλουδάτο. Μια χαρά, το νούμερο είναι 3X και δεν είναι Shein, είναι αυτή η μάρκα από το Shein, αλλά τέτοιο, οπότε άνετα φόραγα και 2X, δηλαδή μου είναι λίγο πιο, αλλά δεν θα το αλλάξω, θα το κρατήσω έτσι. Πολύ ωραίο φουστάνι, πολύ ωραίο φουστανάκι, μόνο αυτό φοράς, φοράς και να κρώσει σκουλαρίκι και έξω από την πόρτα. Η μανούλα μου τηλέφωνο, φυσικά την πιο κατάλληλη στιγμή πάντα, μην ξεχνιόμαστε. Μετά έχω ένα σετάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ ωραίο και το πήρα για να το φορέσω σε ένα ταξίδι που θα κάνω το Μάιο. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα που θα πάω, αλλά ναι, έχω ψωνίσει για το ταξίδι γιατί θα πέσει πολύ φωτογράφηση και πολύ βίντεο. Θα δείτε φυσικά και vlog από αυτό το ταξίδι. Το σετάκι είναι τούτο εδώ, είναι φουστίτσα. Και η μπλουζίτσα είναι έτσι. Είναι λίγο στενούλα η μπλουζίτσα, ενώ συνήθως δεν μου είναι στενούλες οι μπλουζίτσες, αλλά είναι πολύ ωραίο. Κάνει εδώ το φρουφρού του στο μανικάκι, πάει εδώ χιαστή αυτό και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ σε κάτω, πάρα πολύ ανοιξιάτικο. Φοριέται και με παπουτσάκι, πασουμάκι και με κλειστό φλατ και με παντοφλέ, οπότε είναι και αυτό και για άνοιξη και για καλοκαίρι και μου άρεσε πάρα πολύ και το θέλω έτσι και πολύ σηκάτο, δηλαδή και σε ένα βαφτίσι μπορείς να πας με αυτό το σετάκι, ας πούμε, γιατί το υφασμά του είναι, ξέρετε, έχει απ' έξω και από μέσα φόδρα, οπότε είναι έτσι και για λίγο πιο καλό, μπορείς να το φορέσεις άνετα. Και νουμεράκι 3X πάλι. Μετά έχω το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτές τις αγορές, το οποίο δεν είναι άλλο από τούτο εδώ το λιλά το φουστάνι. Νομίζω ότι αυτό το χρώμα το λιλά, γενικά το λιλά είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα, αλλά αυτό ειδικά το λιλά το λατρεύω. Δείτε, είναι αυτό το λιλά ροζ, ρε παιδί μου. Και είναι όλο που α. Και είναι κλασικά σαν πολλά φουστάνια που φοράω, που έχουν εδώ κάτω λίγο το φρουφρού τους, στο μανικάκι πάλι το φρουφρού και είναι μπροστά σαν κρουαζέ. Μου αρέσουνε, με κολακεύουνε πολύ. Πολύ ωραίο φουστάνι, πάρα πολύ ωραίο φουστάνι. Ό,τι πρέπει για Πάσχα
Στην Ελλάδα είναι αυτό το φουστάνι και αυτό 3x είναι. 3x, ναι. Άνετα και αυτό νομίζω θα μου έκανε σε 2x. Ναι, πάρα πολύ χαριτωμένο. Μπορείς να το φορέσεις και με άσπρο αθλητικό, μια τσαντούλα και ένα γυαλί ηλίου και τέλεια. Στάιλες χωρίς να το προσπαθήσεις. Μετά έχω άλλο ένα σετ από αυτά, από τα πιο αγαπημένα μου κι αυτά, που είναι η μπλούζα είναι κάπως έτσι και έχει μανικάκι, κόκκινο και η φούστα είναι κάπως έτσι. Πάλι όπως είναι το φουστάνι, έχει κάτω λίγο το μοντάκι. Τη φοράς μια χαρά, πάρα πολύ ωραίο σετ, πάρα πολύ σεξι το κόκκινο και ωραίο και για ραντεβού, έτσι άνοιξη καλοκαίρι και για νυχτεριδινή έξοδο, για ποτάρες και για τα πάντα κάνει αυτό και για Πάσχα μα θέλετε, και εγώ δεν το φοράω για Πάσχα αυτό το σύνολο, αλλά ναι, είπε η μικρή Βέτρη και έσκασε μύτη στον ομότολο Καρνανίας μετά με αυτό το σύνολο στην Ανάσταση. Όχι παιδιά, δεν θα φορέσω αυτό στην Ανάσταση. Απλά κάνω πλακίτσα, χιουμορά, γιατί δεν μπορεί κάποιος να το βάλει αυτό στην Ανάσταση. Κοιτάω λίγο πώς είναι το μακιγιάζ μου. Δοκίμασα το καινούριο foundation της Makeup Forever. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα κάνει. Το χρώμα το ψιλοπέτυχα, είναι λίγο πιο ροζ από ό,τι το ήθελα, αλλά από το να είναι κίτρινο καλύτερα να είναι πιο neutral. Νομίζω ok είναι, ένα τσίκ πιο σκούρο, αλλά καλύτερα είναι πιο σκούρο από το να φαίνομαι σαν φάντασμα. Τέλος πάντων, που λέτε πολύ ωραίο το σετάκι αυτό και επειδή πρώτα πήρα αυτό σε μια παραγγελία και το λάτρεψα, μ' αρέσει πάρα πολύ, το πήρα και σε μαύρο, δεν υπήρχε σε μαύρο όταν πήρα το κόκκινο, αλλά μετά το φέρανε και με το που το είδα το έχωσα στο καλάθι, γιατί λέω αυτό και αν θα το χιλιό φορέσω, τέλειο, το ίδιο ακριβώς, με το ίδιο τελείωμα και στη φούστα. Το φοράς, βάζεις ένα κρόσι σκουλαρί και ένα παπούτσι, μία παντόφλα και είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό και πάρα πολύ σεξι. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι εμείς οι χοντρούλες που θέλουμε να καλύπτουμε σχεδόν τα πάντα, εγώ πω δεν βγάζω ποτέ έξω, έχω κυταρίτιδα από την κορυφή μέχρι τα νυχιά, όταν λέμε νυχιά εννοούμε κυριολεκτικά, έχω κυταρίτιδα ολούθε από το λοβό του αυτιού μέχρι το νύχι. Οπότε δεν βγάζω έξω πόδι ή βγάζω λίγο, ξέρετε, είναι εκεί που τελειώνει η φουστίτσα, κάτω χαμηλά. Οπότε τη βγάζω, σας το έχω ξαναπεί και σας το έχω ξαναμεταπεί, βγάζω όμως συχνά έξω και μπορεί να βγάλω και μία λωρίδα στην κοιλιά και να τελειώνει το μπλουζάκι και να αρχίζει η φουστίτσα. Μία λωρίδα στην κοιλιά θα τη βγάλω. Αν και πέφτει αυτή η λωρίδα ακριβώς ντουγρού εδώ στη μέση που είναι μία από τις ουλές που έχω από το χειρουργείο, αλλά χέστηκα. Όποιος ενοχλείται με την ουλή μου, να μην την κοιτάει. Αυτά. Έχω και άλλα ρούχα, αλλά θα σας δείξω και τα παπουτσάκια τώρα, γιατί αυτό, ας πούμε, το παπουτσάκι που θα σας δείξω και τα δύο βασικά, ταιριάζουν απίστευτα με όλα τα ρούχα που σας έδειξα πριν και ειδικά και με το μαύρο και με το κόκκινο το σετ. Δεν είναι άλλα από τούτα εδώ τα πασουμάκια νούμερο 41. Τα πήρα, μου είναι μια χαρά. Ανετότατα, πάρα πολύ ωραία, πάλι της μόνας στα τετράγωνα φέτο και κάνει και τη χρυσή την αλυσιδίτσα και μια χαρά. Ορίστε, βάζεις αυτά, βάζεις και το συνολάκι, το σετάκι και μια τσαντούλα και ένα κρόσι και είσαι φάσιο άϊκο για χοντρούλες. Και άλλο ένα πασούμι που πήρα λοιπόν είναι τούτο εδώ. Το πήρα σε μπέζ γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε ένα περσινό χολ που είχα κάνει καλοκαιρινό, νομίζω ήταν. Είχα πάρει ένα παρόμοιο με πιο φαρδί τέτοιο, δηλαδή τελείωνε κάπου εδώ, καφέ και κάτι κλειστά μυτερά μαύρα, με τέτοιο υφάσμα ακριβώς. Οπότε πήρα και ένα μπέζ να πηγαίνει με όλα. Αυτό φοριέται και πάρα πολύ ωραία, με τα πάντα βασικά πάει το μπέζ, αλλά και πάρα πολύ ωραία με το σετάκι που σας έδειξα, το μπλε με τα λουλούδια που είναι έτσι πιο σικάτο. Αυτό είναι το τακουνάκι το οποίο μπορώ να περπατήσω πια, γιατί σαν γνήσια θίτσα που έχω γίνει, μην τα ξαναλέμε. Δεν μπορώ να φορέσω να περπατήσω πια τακούνια, τα κατέστρεψα τα ποδαράκια μου στην Πάτρα τότε που σπούδαζα και πλέον δεν μπορώ, υποφέρω και πλέον είμαι υπέρ του να νιώθεις άνετα παρά να είσαι υπερπαραγωγή. Δηλαδή τακούνι ψηλό πια δεν. Φοράω εδώ το θίτσικο του πασουμάκι που για καλή μου τύχη είναι και της μοδός πια, εντάξει φοράω και πιο ψηλά. Αλλά αυτά είναι ό,τι πρέπει και για εκκλησία και για όπου θες.
Ενώ για Πάσχα τώρα, λόγω του ότι είναι επίκαιρο το Πάσχα το λέω, το για εκκλησία. Αλλά και σε βάφτιση μπορείς να τα βάλεις και για καφέ μπορείς να τα βάλεις. Όπου θες τέλος πάντων μπορείς να τα βάλεις. Είμαι εγώ να σας πω πού θα τα βάλετε. Πολύ ωραία, είναι πολύ άνετα, καλοφτιαγμένα, ωραίες οι ραφές. Έχουν και μαξιλαράκι εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει παπουτσάκι από το Σιν, αλλά είπα γιατί όχι. Βέβαια η μάρκα δεν είναι Σιν, είναι Κουκού. Τέλος πάντων, αυτή είναι η μάρκα. Αλλά από το Σιν τα πήρα, πολύ ωραία, δεν το περίμενα και άνετα και μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε στα ρούχα και τέλος μετά θα σας δείξω τα σκουλαρίκια. Ένα φουστανάκι λοιπόν το οποίο θα το φοράω ή θα το έχετε δει ήδη στο βίντεο με το plus size haul που θα έχω κάνει από το Asos, Boohoo κτλ. Είναι αυτό το οποίο είναι από το Shein. Αλλά θα το γυρίσω και θα σας πω γιατί. Γιατί έχει τέλειο μανίκι, τέλειο πάνω, αλλά κάπως όταν το φοράω είμαι σαν γουρούνι στο σακί. Δεν μου πηγαίνει συγκριτικά και με τα άλλα από εκείνη την παραγγελία. Είναι και το ύφασμά του έτσι περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πάνω. Οπότε γι' αυτό θα το φοράω εγώ στο βίντεο το άλλο. Και ναι, 3-6, δεν ξέρω, σας μπορεί να σας κάθετε καλύτερα. Εγώ θα το επιστρέψω. Και μιας και είπα επιστροφή, να σας δείξω και τα υπόλοιπα που θα επιστρέψω, γιατί ας πούμε αυτό το σετ που θα σας δείξω τώρα είναι πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έκανα λάθος και το παρήγγειλα σε μικρότερο νούμερο, το παρήγγειλα σε 2X και συνήθως οι φούστες σε 2X κάθονται, μου διαγράφουν την κοιλιά και δεν μου αρέσουν. Η φούστα είναι αυτή και το top, πολύ ωραίο. Ακριβώς τα top που λατρεύω, που κάθονται ωραία στο μπούστο και κάνουν και πουτανιά στο ώμο. Αλλά παιδιά, η φουστίτσα εδώ πέρα πάνω κάπως μου κάθεται στο κυλερικό και δεν κολακεύει deep. Επίσης η μπλουζίτσα είναι ψηλομακριά, οπότε μπορείς να βάλεις τη φούστα από πάνω και φαίνεται όλο σαν ένα φόρεμα. Δηλαδή δεν έχει κενό, οπότε δεν καταλαβαίνεις αν είναι σετ ή είναι φούστα μπλούζα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα το ήθελα σε 3X γιατί το παρήγγειλα σε 2X κατά λάθος και δεν μου αρέσει στην περιοχή της κοιλιάς. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πάρα πολύ ωραία κάθε. Σας είπα αυτές τις μπλούζες, τις λατρεύω, τις λατρεύω, τις λατρεύω. Σκέφτηκα να το παραγγείλω σε μεγαλύτερο να έρθει μέχρι να φύγω για Ελλάδα, αλλά μετά λέω κλάιν μωρέ, έχω ένα δισεκατομμύριο σετ τώρα. Βέβαια, ποτέ μιλήσω ποτέ. Και ένα σετ το οποίο μου ξέμεινε, γιατί ήταν σε έκπτωση και όταν είναι final sale, τελική έκπτωση, δεν τα δέχονται μετά που δεν μπορείς να τα επιστρέψεις και δεν μου κάθεται καθόλου καλά πάνω μου, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό ύφασμα, σατενό ιδέες τέλος πάντων. Η φούστα είναι αυτή, θα σας βάλω φωτογραφία, είναι πολύ ωραίο, αλλά θα σας πω γιατί δεν μου κάθεται καλά εμένα. Η φούστα είναι αυτή και το μπλουζάκι δεν είναι μπροστά. Είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα αυτό το ύφασμα είναι πάρα πολύ λεπτό, οπότε διαγράφει τα πάντα. Τα πάντα, αν είστε χοντρούλα που είστε αρκετά στρογγυλοί και έχετε το μοιόμορφο, θα σας πω το στρογγυλί τι εννοώ, έχετε το μοιόμορφο πάχος παντού και δεν κάνει π.χ. κοιλιά σας δίπλες όπως κάνει η δικιά μου έτσι και είναι όλο πιο ενιαίο το σύστημα γενικά, ίσως σας κάθεται καλύτερα αυτό το σετάκι. Εμένα μου έχει ξεμείνει αυτό το σετ. Εγώ δεν θα το φορέσω, δεν μου κάθεται καλά πάνω μου. Δεν ξέρω τι θα το κάνω. Σε μένα πάντως είναι απέσιο και μου ξέμεινε. Δεν μπορώ να το επιστρέψω. Έχω κάτι άλλο σε ρούχα. Δεν έχω κάτι άλλο σε ρούχα. Αυτά ήταν. Οπότε πάμε τώρα να σας δείξω τι αξεσουάρ πήρα. Καταρχάς πήρα αυτό το πακέτο με τα λαστιχάκια για τα μαλλιά. Τα οποία είναι αυτό το τίμιο, τα λαστιχάκια για τα μαλλιά που κάνουν τις σωστές τις 15 σβούρες και το ευχαριστιέσαι και πιάνεις εκεί την ψηλή την κοτσίδα και δίνεις πόνο. Αυτά τα λατρεμένα λαστιχάκια κάνανε 1-2 δολάρια όλα αυτά, τα οποία είναι, δεν ξέρω πως έχει μέσα, αρκετά. Αλλά ξέρετε, αυτά όσο και να έχεις πάντα τα χάνει. Μετά, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια το οποίο θα σας το βάλω σε κάποιο από τα giveaway που θα σας κάνω τώρα το Πάσχα. Μου ήρθε διπλό, το παρήγγειλα κατά λάθος, είχα βάλει δύο στο καλάθι ίδια. Είναι αυτό εδώ, θα σας το δείξω και χωρίς το σακουλάκι. Μισό να το βρω. Να τα. Είναι πολύ ωραία και στυλά τα σκουλαρικάκια, φούξια. Οπότε αφού μου ήρθε διπλό, το ένα θα σας το βάλω
με giveaway. Άλλο ένα πάρα πολύ χαριτωμένο σετάκι ξύλινο, και αυτό είναι σαν κουμπί εδώ πέρα. Πάρα πολύ χαριτωμένο, ό,τι έχει λεοπάρι γενικά. Τρελαίνομαι εγώ. Παθαίνω βουή. Άλλο ένα σκουλαρικάκι πολύ ωραίο, αυτά τα άσπρα πηγαίνουν και με τα πάντα, και με αυτά που φοράω σήμερα θα πήγαινε. Αν και είναι πολύ λέλουδο, πολύ λέλουδο. Πολύ ωραίο. Μετά άλλο ένα παρόμοιο με το φούξι, αλλά και λίγο διαφορετικό. Είναι αυτό εδώ, με νίον κίτρινο, χρυσό και φούξια. Μετά αυτούς εδώ τους κρίκους, τους κόκκινους που θα τους φοράω στο βίντεο, με το φουστανάκι το μπλε, πολύ χαριτωμένοι. Και μετά ένα σετ με κρικάκια. Ήτανε μαζί αυτά τα δύο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά. Ομορφαίνουνε ό,τι look και να έχεις αυτά τα σκουλαρίκια. Πάρα πολύ μου άρεσαν. Πάρα πολύ μου άρεσαν. Και τέλος αυτό εδώ το σετάκι. Και αυτό πάρα πολύ χαριτωμένο. Υπήρχε και σε κόκκινο. Εμένα μου άρεσε το κίτρινο με το ασπρόμαυρο. Αυτά. Πάρα πολύ οικονομικά, 1-2 δολάρια το καθένα έκαναν αυτά. Ενώ τα σκουλαρίκια και τα μονά, τα σετ δεν θυμάμαι. Είμαι έτοιμη για την άνοιξη, αρχίζω και είμαι έτοιμη και για το καλοκαίρι. Αυτά ήταν λοιπόν τα πράγματα που ψώνησα εγώ αυτή τη φορά από το Shein. Δεν θα γίνει άλλο Shein Plus Size Haul Spring Edition, διότι εγώ θα γυρίσω πίσω από Ελλάδα τέλος Μαΐου. Οπότε μετά θα γίνει καλοκαίρινα του επόμενα Shein Plus Size Haul. Έχω άλλο ένα haul που σας είπα ή θα το έχετε δει πριν. Από αυτό μάλλον θα το δείτε μετά, που σας δείχνω ότι έχω ψωνίσει τον τελευταίο καιρό από Άσος, Μπούχου κτλ. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ανοιξιάτικο, αλλά είναι ένα haul. Έχει πιο σκουρό χρώμα ρούχα, αλλά ναι, και αξεσουάρ. Ελπίζω να πήρατε κάποιες ιδέες, να είδατε πως, όπως σας λέω και σας ξαναλέω, ότι και εμείς οι χοντρούλες μπορούμε να ντυθούμε πάρα πολύ ωραία και να είμαστε και σεξι και να είμαστε και μοντέρνες και να περπατάμε και να φυσάμε, και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι με κάνετε όταν μου γράφετε ή μου στέλνετε, συνήθως μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι σας βοηθάνε πάρα πολύ τα βίντεό μου να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας και ότι δεν έχετε αυτοπεποίθηση, και αυτό με στεναχωρεί το ότι δεν έχετε αυτοπεποίθηση, αλλά με χαροποιεί πάρα πολύ το ότι μου λέτε ότι σας βοηθάω να νιώσετε καλύτερα. Αυτό είναι ο σκοπός αυτών των βίντεο, ακόμα και των βίντεο που ορίομαι και είμαι έξαλλη. Ο σκοπός είναι κυρίως να σας δείξω ότι αν έχετε νιώσει παρόμοια, δεν είστε μόνοι σας εκεί έξω και μόνα σας. Ότι όλα μπορούν να ξεπεραστούν ή τουλάχιστον να βελτιωθούν ψυχολογικά ή σε όποιο άλλο τομέα. Και τα κιλά αλλάζουν, το τι άνθρωπος είναι ο καθένας και το τι ψυχή έχει δεν αλλάζει. Οπότε όλοι αυτοί οι σκατόψυχοι που μπορεί να μας κάνουν ή να σας κάνουν να νιώθετε άσχημα, να ξέρετε ότι εσείς μπορείτε να δυνατήσετε, αυτοί όχι. Επίσης προφανέστατα αυτά τα άτομα που συνεχίζουν και γράφουν διάφορα στα βίντεό μου, δεν καταλαβαίνω ούτε την ουσία του βίντεο, ούτε το τι λέω. Γενικά τα κακεντρική σχόλια, ουσιαστικά αυτοί που τα γράφουν δείχνουν την προσωπικότητα δεν έχουν και τι επίπεδο επίσης δεν έχουν. Τι επίπεδο έχουν, πολύ χαμηλό. Τέλος πάντων, εμένα δεν με στεναχωρούν πια αυτά τα σχόλια, αλλά εγώ στεναχωριέμαι που μπορεί κάποιος άλλος να στεναχωριέται με τέτοια σχόλια. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Είμαι άτομα μικρότερης ηλικίας και όλους που δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους ακόμα, μπορεί να τους κάνεις πάρα πολύ κακό με αυτά τα σχόλια. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, και ο σκοπός όλων των βίντεο που κάνω με κιλά, είτε από plus size σχόλια, είτε από τα πάντα, από τα σχόλια που σας έχουν κάνει, είτε από όλα αυτά που ορίομαι, είναι για να βοηθήσω εσάς που συμπάσχετε με μένα και να βοηθήσω ίσως και κάποιους που είναι πιο ok σαν άτομα και που κάνουν λάθη τέτοια με τέτοια σχόλια, πας και βελτιωθούν. Δεν έχω ελπίδα ότι οι σκατόψυχοι εκεί έξω ή αυτοί με το επίπεδο στα τάρταρα θα βελτιωθούν. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως ήμουνα και εγώ παλιότερα, που δεν τους αντιπροσωπεύουν αυτά τα σχόλια. Καλό, όχι ότι έχω κάνει ποτέ τέτοια σχόλια, αλλά τυχόν παρόμοια σχόλια, αλλά τα έχουν κάνει γιατί όλοι κάνουμε λάθη, γιατί έτσι μεγαλώσαμε σε αυτή την κοινωνία, δυστυχώς,
και λίγο όλοι θεωρούσαμε ότι είναι φυσιολογικό να παρεμβαίνουμε και να επεμβαίνουμε στα πάντα στη ζωή του καθενός, γιατί έτσι μας έμαθαν, έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε δεν φταίμε κάποιες φορές εμείς ή οι άλλοι που κάνουν τέτοια σχόλια, ή φταίει ο τρόπος και η νοοτροπία και το πώς μεγαλώσαμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι είναι ότι το να είσαι χοντρός δεν σημαίνει ότι πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, το μόνο πράγμα που θα σκέφτεσαι, ξυπνάς, κοιμάσαι, είναι πώς θα δυνατήσεις. Έχεις δικαίωμα να χαρείς και τη ζωή σου, έχεις δικαίωμα να χαρείς και κάποιες στιγμές, έχεις δικαίωμα να νιώθεις και όμορφος, έχεις δικαίωμα να έχεις και αυτοπεποίθηση. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι χρέος π.χ. δικό μου, τη στιγμή που είμαι χοντρή, το μόνο πρόβλημα που να έχω σε αυτή τη γη και μόνη έννοια μου να είναι πώς θα δυνατήσω. Έχω δικαίωμα και να χαρώ και τη ζωή μου και χοντρή. Δεν πρέπει, αν είσαι χοντρός, μόνιμα να σκέφτεσαι ή να κάνεις τα πάντα για να μην είσαι χοντρός. Έχεις δικαίωμα να μείνεις και χοντρός κάποιο διάστημα, αν θες, και να χαρείς τη ζωή σου ακόμα και έτσι. Αυτό είναι που προσπαθώ εγώ να περάσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το καταλαβαίνουν μερικοί εκεί έξω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκάψουμε ένα λαγούμι εμείς οι χοντροί και να μπούμε μέσα μέχρι να δυνατήσουμε, ή η μόνη μας έννοια να είναι πώς θα δυνατήσουμε και να δυνατήσουμε το συντομότερο δυνατό. Ίσως και αυτό σας ενοχλεί, γιατί έχετε κάποιοι άλλα κόμπλεξ και δεν δέχεστε ότι π.χ. εγώ η χοντρή μπορεί να είμαι πιο αεράτη, να έχω πιο αυτοπεποίθηση και να χαίρομαι στιγμές πιο πολύ από εσάς. Εγώ προσπαθώ να λέω και θα το λέω και θα το ξαναλέω, είναι ότι σκοιτάξει ο καθένας τι μπορεί να κάνει καλύτερο για τον εαυτό του και σε αφήσει τους γύρω του, τους συγγενείς του, τον κόσμο γενικά ήσυχο. Το αν θα δυνατήσω εγώ ή οποιοδήποτε είναι δικό μου θέμα, το λέω και το ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω γιατί σας είναι τόσο δύσκολο, το καταλάβετε. Κάποιοι δεν έχεις δικαίωμα να λένε συνέχεια στον άλλον χασικιλά και χασικιλά και χασικιλά. Αφήστε τον κόσμο ήσυχο. Αφήστε τον κόσμο ήσυχο να κάνει τις επιλογές του. Ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ακόμα και να έχει θέματα υγείας, τα οποία σταματήστε να τα επικαλείστε μόνιμα. Δεν είναι ωραίο να κρίνεις την υγεία του άλλου από το μέγεθός του ή από το σώμα του. Μπορεί και να είναι χοντρός και υγιής. Ναι, δεν αποκλείεται. Μπορεί να αποκτήσει προβλήματα στο μέλλον. Ναι, δεν είναι δικό σου πρόβλημα το αυτό. Αφήστε τον άλλον να υποστείτε στις συνέπειες των πράξεών του. Είτε αυτό έχει να κάνει με το φαΐ, είτε με επιλογή συντρόφου, είτε με επιλογή οτιδήποτε. Οτιδήποτε επιλογή κάνει ο καθένας στη ζωή του, είναι άξιος της μοίρας του. Άρα αφήστε με και εμένα και όλους τους χοντρούς του της γης να είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εκτός κι αν όντως η κατάσταση κάποιου είναι τόσο ακραία που κινδυνεύει π.χ. η ζωή του άμεσα, τότε εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσεις, αλλά με ωραίο τρόπο και με κατάλληλη προσέγγιση. Όχι με το να ακούει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μεγάλο πρόβλημα μόνιμα από όλη τη γη αρνητικά πράγματα ή να το επιβάλλουν την άποψή τους χωρίς να τους ζητάει. Τέλος πάντων, πάλι μακρηγορώ, σας έχω πει για αυτά τα θέματα μπορεί να μιλάω μέρες ατελείωτες και θα το κάνω, και όποιον ενοχλεί να πάει να κάνει ένα subscribe, να πάει να κάνει ένα like στα βίντεο, να μην με ξαναδεί ποτέ, γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αυτά τα άτομα που έχουν μονή και μου γράφουν συνέχεια τις πίπες τους είναι άτομα που δεν χάνουν βίντεο. Τι πρόβλημα έχετε γενικά, δεν ξέρω, αυτά τα λίγα άτομα εσείς εκεί έξω. Ξέχασα να σας πω, ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο με τις υποθέσεις σας για μένα, assumptions about me. Οπότε γράψτε μου από κάτω στο βίντεο ό,τι υπόθεση μπορεί να κάνετε για μένα και για τη ζωή μου και θα σας απαντήσω σε άλλο βίντεο. Οπότε ναι, περιμένω. Αυτά. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Χαμογελάστε γιατί χανόμαστε. Χαμογελάστε γιατί το χαμόγελό σας θα μπει σε πολλών το μάτι. Αυτά. Γεια σας. Από μένα και το κορίτσι μου που είναι εδώ δίπλα και κοιμάται και τα έχει φτύσει γιατί έπαιζε πάλι στο σκυλοπάρκο με τα σκυλάκια, αυτά που είναι παρόμοιο μέγεθος, γιατί τα πιο μεγάλα τα φοβάμαι. Αυτά. Γεια σας!